Δύο τάξεις. Πάμε στην κυρία Σαββίδου. Στην κυρία Ιορδάνα Σαββίδου. Είναι η συντονίστρια του ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΟΝ. Καλώς μεσημέρι, κυρία Σαββίδου. Τι κάνετε? Καλά, κυρία Μωραΐτη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές. Εσείς τώρα ως ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν δώσατε το παρόν στη μεγάλη σύσκεψη που έγινε στο διοικητήριο εκεί με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο για να πείτε και εσείς την άποψή σας? Καταρχάς, δεν κληθήκαμε. Αν είχαμε πρόσκληση, το βέβαιο είναι ότι θα ήμασταν εκεί. Τώρα τι να σας πω, εμείς εκείνο που μπορούμε να πούμε ως Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΟΝ, ότι εμείς συμπαριστεκόμαστε στους αγρότες ανεξάρτητα αν δεν προσκληθήκαμε, εμείς θα είμαστε εκεί. Ήδη από το Δεκέμβριο ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε και ήμασταν από τους πρώτους, 28 Δεκεμβρίου θυμάμαι που στείλαμε το δελτίο τύπου και στυλιτεύαμε όλα αυτά που γίνανε για με τις επιδοτήσεις και την καθυστέρηση και τη μη πληρωμή. Ναι. Από 28 Δεκεμβρίου το κάναμε αυτό το πράγμα. Ναι. Ξέρουμε τα προβλήματα, είμαστε κοντά στους αγρότες. Ναι, αλλά δεν σας βλέπουμε παρόντες σε κάποιες συσκέψεις που και αυτό έχει τη δική του σημασία και αν δεν κληθήκατε δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πήγατε με το έτσι θέλω. Διότι εδώ δεν πρόκειται για κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε. Εδώ μαζευόμαστε να πούμε τα προβλήματά μας, να δούμε πώς μπορούμε να επιβιώσουμε ως τόπος. Κυρία Μωραϊκή, για μένα προσωπικά είναι αγένεια το να μην καλείς τους φορείς, τα κόμματα, γιατί τα κόμματα παράγουν την πολιτική. Εμείς θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε στη Βουλή, γιατί στη Βουλή γίνονται πράγματα, γίνονται επερωτήσεις. Καλέσαν τους βουλευτές όμως. Καλέσαν τους βουλευτές, όχι τα κόμματα. Ναι, εσείς δεν έχετε προσώπηση. Εντάξει, εμείς όμως δεν έχουμε βουλευτή. Ναι. Υπάρχουν όμως εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε, να ακούσουμε, να πάρουμε. Και τέλος πάντων, αυτό δεν το συζητάμε. Τελείωσε, δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Κάποιος έκρινε έτσι, πιστεύω ότι δεν ήταν από τους αγρότες. Περιμένω μία απάντηση, γιατί το ρώτησα, έθεσα ένα ερώτημα σε αυτό. Για λόγους, ξέρετε, τυπικούς και τάξεις, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, για να ξέρουμε, για να μην, ξέρετε, να μην αφήνουμε σκοτεινά σημεία ότι. Ποιο ρωτήσατε εσείς γιατί δεν κληθήκατε, για να καταλάβουμε κι εμείς? Εγώ έστειλα προσωπικό μήνυμα στον αντιπεριφερειάρχη και του ζήτησα να δω πώς έγινε. Ναι, ναι, και τι σας απήντησε? Δεν έχω πάρει απάντηση μέχρι τώρα. Δεν σας απήντησε ακόμα, ωραία, ναι. Όχι. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό, κυρία Μωρόιτη. Το ζητούμενο είναι που πρέπει, θέλω να το ακούσουν οι αγρότες, ότι εμείς είμαστε εκεί, είμαστε μαζί τους. Εδώ και δύο χρόνια, κυρία Μωρόιτη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό, και το επισημαίνουν ότι αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη νέα ΚΑΠ είναι εθνικά καταστροφικό. Δεν είναι στρατηγικό. Και γιατί δεν το ακούσαμε εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Πώς δεν το ακούσατε? Σας λέω, το απάρτε το δελτίο τύπου της 28 Δεκέμβρη που στείλαμε και θα το διαβάσετε. Κυρία Σαββίδου, ένα λεπτό τώρα. Με ένα δελτίο τύπου δεν εκφράζεται δυνατά. Ναι, έχετε δίκιο. Μια θέση κόμματος. Εδώ θα πρέπει κανείς να βγει, να το αναλύσει, να το βροτοφωνάξει. Να. Έχετε θέση. Αλλιώς με δελτίο τύπου δουλειά δεν γίνεται. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά ήταν μια ευκαιρία, ναι, τώρα με τη σύσκεψη αυτή να ακουστούμε και εμείς και να ακούγανε και οι αγρότες τι έχουμε εμείς, τι ακριβώς κάνουμε για τα αγροτικά θέματα. Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά. Εμείς, ωραία, θα είμαστε μαζί τους. Γιατί? Γιατί οι σεραίοι αγρότες ζούμε... Και εγώ που ζω σε ένα χωριό, είναι οι διπλανοί μας, οι συνάνθρωποι μας, με αυτούς που, που ζούμε την καθημερινότητά μας. Εσείς είστε ένα καλό παράδειγμα προσωπικά. Θέλω να πω ότι εσείς είστε συνταξιούχος αστυνομικός που έχετε επιλέξει να ζείτε σε ένα χωριό και συναλλάσσεστε, επικοινωνείτε καθημερινά με τον αγροτικό κόσμο. Έτσι, δηλαδή. Βεβαίως. Είναι ηρωικό αυτό που έχετε αποφασίσει εσείς να κάνετε, να μείνετε στο χωριό. Δεν είναι θέμα ηρωισμού, ήταν συνειδητή επιλογή, δεν το αφήνω αυτό. Αλλά δηλαδή βλέπω την καθημερινότητά τους και βλέπω το πόσο δύσκολα βγάζουν αυτή την καθημερινότητα. Δηλαδή δεν μπορεί στην περιοχή της Ινδικής, που είχαμε τόσο μεγάλο κτηνοτροφικό κεφάλαιο και ξαφνικά να βλέπεις τους κτηνοτρόφους να πουλάνε τα ζώα τους αυτό, γιατί δεν πιένουν. Δυστυχώς. Δηλαδή είναι σοβαρά προβλήματα. Και δυστυχώς, δηλαδή θα το πω και δεν θέλω, δηλαδή πραγματικά
τώρα ούτε να πούνε, ξέρεις, εγώ τους, το κομματο, ξέρετε, κομματικοποιούμε ορισμένες καταστάσεις, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα και πρέπει να την πούμε. Δεν είναι μια νέα κυβέρνηση του ενός έτους. Είναι 4,5 χρόνια, δηλαδή τα προηγούμενα 4 χρόνια τι έγινε για τον αγροτικό αυτό κόσμο. Δηλαδή οι 4 βουλευτές που κληθήκαν οι κυβερνητικοί δεν τα ξέρανε τα πάντως, τι γίνεται τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό που μου λέτε, αλλά από την άλλη, αν δεν υπάρχει και η πίεση, και αναφέρομαι βεβαίως στην πίεση της αντιπολίτευσης, έτσι, δεν γίνεται και κάτι. Κάποιος που δεν γκρινιάζει και που δεν ενοχλεί κάποιον, δεν έχει και αποτέλεσμα. Εγώ την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, κυρία Μωραϊτή, θα σας φέρω ακριβώς όλα αυτά που γίνονται μέσα στη Βουλή από, από το αγροτικό τμήμα. Τότε δεν έχετε του, καλό επικοινωνιακό. Τότε δεν έχετε καλό επικοινωνιακό ως ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα, γιατί δεν ακούσαμε το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για τα αγροτικά. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Mm-hmm. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό και δεν θα αποποιηθώ της ευθύνης. Περάσαμε τις βουλευτικές εκλογές. Ξεκινήσαμε από πέρσι το Μάρτι και είχαμε τον προεκλογικό, την προεκλογική περίοδο. Δύο δόξης λαμπρών ασχοληθείτε και με τα αγροτικά, να πάρετε και ψήφους. Ασχοληθήκαμε, ήρθαμε σε επαφή με τον κόσμο, τα ξέραμε και τα μεταφέραμε. Και ο πρόεδρος όταν μιλούσε, ο πρώην πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, όταν μιλούσε δημόσια αναφερόταν σε αυτά τα θέματα τα αγροτικά. Υπάρχουν αποδείξεις πάνω για αυτά. Μετά μεσολάβησαν οι εσωκομματικές, όλο αυτό το πράγμα που έγινε, η διάσπαση, ας το πούμε. Και εκεί χάθηκε λίγο πράγματα, η ιστορία, και μείναν ορισμένα πράγματα πίσω. Πλην όμως σας λέω ότι και πάλι και από το Δεκέμβριο εμείς ήμασταν, σας λέω, για τον Ομόσερον, οι πρώτοι που το αναδείξαμε το θέμα και με τις επιδοτήσεις και, για τη νέα ΚΑΠ και όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν γυρίζουμε εκεί, το ζητούμενο είναι τώρα. Ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε. Άκουσα βέβαια όμως που λένε μονίμως για το πετρέλαιο και για το ρεύμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Αφήνουν το νερό απ' έξω. Δηλαδή αυτό που θα πληρώσουν για νερό είναι το πολύ πιο βασικό. Απλά επειδή τώρα καταλαβαίνετε ότι τα δύο αυτά είναι απαγορευτικά, και το πετρέλαιο που πολύ δύσκολα γεμίζει ένα τρακτέρ, και το ρεύμα που άρχισαν οι διακοπές, πρέπει να σας πω, στη Λάρισα, ενώ είναι όλα πλημμυρισμένα. Έχουμε διακοπές ρεύματος στη Λάρισα. Και προσέξτε, θα αρχίσει η καλλιεργητική περίοδος. Ακόψουμε και τα νερά. Το ρεύμα αυτό που θα πληρώνει το ΕΕ, πού θα το χρεώνει? Στους αγρότες θα το χρεώσει. Ωραία. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι όλα αυτά τα λέμε και στην ουσία από μια κυβέρνηση, γιατί εμείς είμαστε αντιπολίτευση, μετά από 4,5 χρόνια, αν μη τι άλλο, κάτι έπρεπε να έχει γίνει. Δεν μπορεί να φτάνει στο Δεκέμβριο και να έχεις επιδοτήσεις οι οποίες δεν μπήκανε. Δεν γίνεται, δεν είναι. Θα σας περιμένω εδώ μια μέρα, κυρία Σαββίδου, ώστε να ακούσουμε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα ζητήματα. Γιατί, εντάξει, να πούμε ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία το μόνο εύκολο. Παρακάτω να δούμε τι προτάσεις υπάρχουν. Όχι, δεν θα λέμε φταίει είναι το μόνο εύκολο. Η κυβέρνηση που είναι 4,5 χρόνια, κυρία Μωραϊκή. Κυρία Σαββίδου, δεν είναι ένα χρόνο. Δεν είστε νέα στην πολιτική, γιατί υπηρετήσετε και την αυτοδιοίκηση. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές και αν θυμάστε καλά, πάντα, μα πάντα, δηλαδή λες και βάζουμε καρμπών, αν γυρίσω στα παλιά χρόνια. Τα ίδια θέματα συζητάμε. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν είναι και θέμα κυβερνήσεων ή ποιος, αν μας φταίει η κακιά μας η μοίρα. Πάντως μιλάμε για τα ίδια προβλήματα σχεδόν κάθε χρόνο, χωρίς να δίνεται λύση σε αυτά. Κυρία Μωραϊτή, ξέρετε ποιο είναι αυτό και τελειώνω για να μην σας κρατάω από το χρόνο σας. Ξέρετε τι είναι, τι λέμε, ότι όταν δηλαδή 4 χρόνια κάτι δεν κάνανε καλά αυτοί που ήταν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης στις διεκδικήσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ξέρουμε ότι και από εκεί εξαρτώνται πολλά πράγματα. Βεβαίως. Αλλά σημαίνει ότι κάτι δεν διεκδίκησες καλά. Και όταν ακούς δηλαδή αυτά τώρα τα αιτήματα των αγροτών, δεν είναι τώρα. Ναι, δεν είναι καινούργια αιτήματα. Μπράβο. Και λοιπόν, περιμένετε μη μας πάρουν φαλάνγκη Γερμανοί και Γάλλοι και μείνουμε τελευταίοι και δεν έχουμε να πάρουμε κάτι κι εμείς από τον Κουρβανά, τον δηλαδή, Ευρωπαϊκό. Μπράβο. Δεν είναι δηλαδή η δικαιολογία ότι μας δίνει, αυτά είναι τα λεφτά που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι έκανα δεν εγώ για να διεκδικήσω περισσότερο. Ας μας πούνε τι κάνανε. Ωραία. Κυρία Σαββίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.